Μάλιστα. Α, πολύ. Άμα από τον πύργο έχει από τον πύργο ή από την ίδια. Α, πολύ. Πώς θα τις εβαίνει, μάτω. Εκδοήτε την πήρα κάποιος το πόδος. Θα την κάνουμε. Εσείς έρθατε εγώ το γραφείς. Αλλά τίποτα δεν κάνει μόνο εκατομμύρια. Λοιπόν, τώρα τι θέλετε, για να ακούσω. Πέστε μου, ρε, εγώ είμαι παράχομαι από εσάς. Έχω την τιμή να παράχομαι από εσάς. Έχω ξεκινήσει 19 χρονών εργάτη από καπετάνιος. 19. 7 χρόνια με 30 δαχτήρια με ροκαμάτα. Σταματήσει που θα αφήσει πλακό στο ξύλο. Και σταμάτα ρε μακα, μουσί. Ρωτάω για να ξέρω να αφήσω και εγώ όμως. Σταμάτα. Λοιπόν, δούλεψα 7 χρόνια. 7 χρόνια. Σακί 128 κιλά. Και έπεφτα. Έπεφτα χάμου. Γιατί το βάναμε στα 4 και βάνα ένα κάτω και εγώ δεν το κατάφερα, μου κάνει 2 χρόνια. Και όπως το βάνα έτσι το ένα πόδι αριστερό να κάνω μια κίνηση που είναι κίνηση εμπειρία. Δεν είναι κίνηση ανιγανότητα, γιατί ήμουν δυνατός άνθρωπος. Έπεφτα και γελάγαν όλοι. Και όπως ήταν σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον, τότε δεν υπήρχε σύνταξη, όταν ο γέρος το ξέρω, βαλήσει και μου έπαιρνε τη σειρά. Αυτό το έχεις δει στην κοινωνία. Την ανθρώπινη που ζούμε. Να πάρεις ένα παιδί 19 χρονών τη σειρά ο γέρος 75. Ούτε θα το δεις. Αυτή είναι η κοινωνία. Με καρδιά, φιλότιμο, ομορφιά και ωραία. Με 31 οικογένεια, 24 αδέρφια και σπουδές, 2 παππούδες, 2 γιαγιάδες, 1 ψάρι, 1 μισό. Εκεί βρήκα στοιχόσια, καρδιά, αίσθημα και φιλότιμο. Ήταν η Ακαδημία της ζωής μου, με έφερε εδώ που είμαι. Να έχετε υπόψη σας, αγαπάω και ενδιαφέρω για κάθε άνθρωπο που πω και πληθώ θέλω. Και μένω μαζί τους γιατί όσα σκαλοπάτια ανέβηκαν δεν υπήρχε τίποτα ούτε φιλότιμο, ούτε τιμή, ούτε σεβασμός, ούτε αλήθεια, ούτε τίποτα. Εγώ είμαι από εσάς. Έχω την τιμή να είμαι από εσάς. Μην παίρνετε έτσι, βλέπω που με κυνηγάτε μου, το γραφίστε. Και έτσι να με μετακυρίσετε σαν φίλος σας. Και όχι ο καπεταλιάνης ή ο τάδε, ο πλούσιος, ό,τι κάνω στον κόσμο, το κάνω διότι κανείς δεν αισθάθηκε να με ακούσει, φοβούμενος θα τον δρακάρω. Κατάλαβες, κανείς είχα προβλήματα, ήμουν νέο παιδί, νέος άνθρωπος. Έχω τη μέση μου που βάλαγα σε εκεί 128 κιλά. Είχα προβλήματα, είχα στην όμορφη μου, κανόν στην αδερφή μου την κάστρωσε. Ήθελε 15.000 να του πληρώσει στην τράπεζα για να πάρει άδεια να την παντρευτεί. Αυτόν το κράτος, αυτόν το μοντέλο που λέγεται ελληνικό, που ενδιαφέρεται για τη φτώχεια, για τη δυστυχία. Και έλεγα σε ένα δικηγόρο του νου, του φίλου μου, του προσωπικού. Τι να κάνω, πόνια, αφήστε να περάσει το μουσί, αλλά πέρασε. Του λέγα, να μου πει τι να κάνω, δεν έχω. Να δώσω το λόγο μου ότι θα δουλέψω, θα κάνω, να τα δώσω αργότερα. Δεν στάθηκε κανένας. Αυτή με τη γραβάτη, με τα αυτά, με τα μουσόγωση.
το δικό σου, καλά εσύ δεν πειράζει. Εσύ δεν μπορείς, εγώ δεν μπορώ εδώ και 8 χρόνια. Δεν μπορείς τότε που γεννήθηκε. Για επικοινωνία, για το μουσείο είναι για το. Καμουφλάζ. Όχι, τι καμουφλάζ. Γίνεται δουλειά με αυτόν τώρα. Καλή πρότιμα να είναι και μουσείο τέτοιο. Ειδικό σαν το δικό σου. Μετά από όλα αυτά που μας είπατε, θα μας δώσετε και μία είδηση. Τι? Το σκοπό της επισκέψεώς σας σήμερα στο Υπουργείο. Το είπε πριν να πάτε. Μη με ρωτάτε πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν με εκτιμάτε. Για όνομα. Δεν έχετε. Πάνω σας είπα. Τουλάχιστον μεταξύ μας. Εμείς μεταξύ μας. Που είμαστε τουλάχιστον. Μπορεί εσείς, εγώ βεβαίως έχω λεφτά. Πώς θα κάνω αυτά. Και δεν τα κάνω για επίδειξη και ίσως τους τα πήρα. Τους είπα δάδοση και μετά είδα ότι θα κάνουν ίδρυμα Λάτσιο, να χαίστηκα εγώ για Λάτσιο Δήμα για να κάτσω να τα φάνε. Λοιπόν, ξέρετε και τους είπα ότι είστε όλοι πίσω και κλέφτες και εδώ μου τα λεφτά μου πίσω. Και το θέμα θέλετε να σας πω ποιο είναι, του είπα δεν θα δω πω τίποτα γιατί μου είπε ο Πρωθυπουργός, μου παρήγγειλε μάλλον με δευτή μου ότι να κάνουμε μερικά σπίτια και είπα όχι. Πόσα σπίτια να κάνουμε, θα έχουν παράπονο το υπόλοιπο κόσμο, να κάνουμε ένα νοσοκομείο για τα παιδάκια που λείπει, που έχουμε αχούρι εδώ, δηλαδή νοσοκομείο που είναι το μέλλον, που είναι το αύριό μας, τα κακόμενα, τα δυστυχισμένα. Στους κολογιατρούς, θα φέρω για τους ξένους, θα το οργανώ στο καλύτερο του κόσμου και ας στοιχήσει οτιδήποτε. Αυτό αξίζει το εγώ. Αποφασίστηκε να γίνει το νοσοκομείο, κύριε Λάτσιο. Εγώ ρε αποφασίζω και κανένας άλλος. Εσείς, για σας. Μετά από το Θεό εγώ αποφασίζω. Το έχεις υπόψη ότι μετά από το Θεό είναι ο καπετάνιος. Μάλιστα. Κανείς άλλος. Τους άλλους σου γράφω στα υπόλοιπα των πετσών. Συγχαρητήρια. Όλους με δεν ξέρουμε. Λοιπόν, Να σας ρωτήσω εγώ αν επιτρέπετε ως νεότερος και με όλο το σεβασμό κάτι λίγο αν μου επιτρέπετε σοβαρότερο. Η γνώμη σας που ξέρετε πρόσωπα και πράγματα στον κόλπο, ποια είναι, πώς βλέπετε να εκτελείστε η κατάσταση εκεί. Θα έχουμε επεμβάσεις, θα έχουμε φασαρίες, θα έχουμε πόλεμο ίσως εκεί κάτω. Άντε χιάσεις. Δεν ξέρω, όλοι λένε. Με τους όλους τους όλοι με κούσεις. Σχολιές ναι. Μπορεί να πέφτει. Με τι, χρειάζονται... Μαζεύονται λέει πλοία στο Περσικό, μαζεύονται στρατός λέει... Του τέτοια... πόλου είναι όπως μαζευτήκανε και στην Λιβύη, σε εκείνο τον αλήτη, αν έδωσε ένα εκατομμύριο για να τους σκοτώσουν, χάσανε 1000 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο εδώ, πετάξανε 1000 εκατομμύρια για να κάνουνε δώρο και για να ξεφυγιστούν. Αμερικάνοι κακό βαρέ, δεν κοιτάς. Σε κανένα κίνημα τώρα στα αμερικάνικα όλα ψέματα, κάτι κοροϊδίες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Ερχόμαστε. Όλοι οι δειλοί είναι πάλι καράδες. Θα το έχεις υπόψη από μένα, θα το έχεις δικό σου χρόνο. Τι άλλα. Είσαι κουτά μου γαϊδούλη. Ένας φωνάς κάνει πάλι καρά, δείχνει όπλα και αυτά. Τον έχεις δει να έχει τίποτα πάνω. Όλοι δηλαδή. Μπορεί να μας πεις το κατσαρό γιατί το κατσαρό δεν σε ακούσα να κάνω. Μάλλα από την αναρχία. Τι? Από την αναρχία μάλλον. Από την αναρχία. Και πας στο πουλίο και πας στο πουλίο. Πού να τα κατσαρώσεις, είναι κάτι. Είναι φυσικά του. Αλλά είμαι ο μόνος που δίνω την καρδιά μου, αλλά ποτέ εκβιαστικά. Γιατί ναι μεν μου φύγανε τα μήναν οι πέτσες που είναι σιδερένοι. Όχι μου. Ας βαστάει.